Είμαστε έτοιμοι καθόλου να τους ακολουθήσουμε στη ματωμένη πορεία. Μαγιού μου μίσεψε. Μέρα μαγιού σε χάνω. Άνοιξε που αγάπαγε. Έχουμε μπροστά μας τις περίφημες ανατροπές του αιώνα που επιχειρεί να φέρει ο Υπουργός με το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο. Αυτές τις νέες αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις που δεν θα μπορούσαν να ονομαστούν αλλιώς 100 χρόνια και πλέον από τη θεσμοθέτηση του 8ωρου στην Ελλάδα, έρχεται σχεδόν η πλήρη αποκαθήλωσή του με την καθιέρωση της 10ωρης εργασίας και την πλήρη απελευθέρωση της διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Θέλουν να τελειώνουν και με το τελευταίο ίχνος προστασίας του εργαζόμενου από τη στιγμή εκμετάλλευση. Θέλουν να νομιμοποιήσουν αυτό που σήμερα συμβαίνει ήδη πράξη με τις χιλιάδες ώρες απλήρωτης υπεροριακής απασχόλησης με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Για τον ίδιο λόγο έχουν βάλει άλλωστε εδώ και καιρό και την κυριακάτικη αργία. Αυτό είναι η πρακτική εφαρμογή της ευελιξίας που ζητούν οι καπιταλιστές για να μπορούν να διαμορφώνουν τους μισθούς, τις εργασιακές σχέσεις όπως τους βολεύει. Για να διευρύνουν ακόμα περισσότερο τα περιθώρια των κερδών τους, φορτώνοντας τους εργαζόμενους τα βάρη και τη χασούρα. Ήταν και είναι η δεκαή στόχος τους η κατάργηση του 8ωρου του σταθερού ημερήσιου χρόνου. Να διευρύνουν δηλαδή τη δυνατότητά τους να μεγαλώνει το κομμάτι του ημερήσιου χρόνου εργασίας για το οποίο ο εργαζόμενος δεν πληρώνεται, δεν αμείβεται. Οι απόπειρες και από προηγούμενες κυβερνήσεις είναι πολλές. Γι' αυτό η νέα αντεργατική ρύθμιση δεν είναι κεραυνός σε νεθρία, αλλά είναι ενταγμένη σε αυτόν τον στόχο. Έρχεται να επεκτείνει όσα έκτισαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Να έχουμε κοινή δράση, αφού έχουμε κοινά συμφέροντα και κοινό αντίπαλο, να υπάρξει μια τέτοια συμμαχία η οποία θα δώσει δύναμη και προοπτική στους αγώνες που κάνουμε η εργατική τάξη, το αγροτικό κίνημα, οι αυτά απασχολούμενοι, το κίνημα της νεολαίας, όλα τα άλλα κινήματα. Ταυτόχρονα τιμάμε την εργατική πρωτομαγιά, Παγκόσμια ημέρα της εργατικής τάξης που σηματοδοτεί χιλιάδες θυσίες και στη χώρα μας και παγκόσμια. Έχουμε βρεθεί σε κοινούς αγώνες, πρέπει να δυναμώσει αυτός ο κοινός βηματισμός για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την επίθεση που δεχόμαστε στη ζωή και στα δικαιώματά μας και ταυτόχρονα να διεκδικήσουμε λύσεις προς όφελός μας για να επιβιώσουν οι οικογένειες, για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον. Στο αγροτικό κίνημα αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται αγώνες και στο νομό μας και σε άλλες περιοχές, γιατί υπάρχει μια πρωτοφανή καταστροφή της παραγωγής από το παγετό που δεν αποζημιώνεται από την κυβέρνηση, όπως δεν έχουν αποζημιωθεί χρόνια ολόκληρα τέτοιες ζημιές, αλλά και με συνεχή μείωση του εισοδήματός μας που ξεκληρίζει χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους. Είμαστε αποφασισμένοι και με τα τρακτέρ στους δρόμους, αλλά και με τη συμμετοχή μας να στείλουμε ένα σαφή μήνυμα ότι φτάνει ως εδώ. Οι αγώνες των εργατών του Σικάγο, αλλά και μεταγενέστερα, πέτυχαν με θυσίες την καθιέρωση του 8ωρου, την κοινωνική ασφάλιση, την υπεράσπιση της μητρότητας, την κανονική άδεια, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά και την πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού κλπ.